Και μια ζεστή καλημέρα τώρα στον Νίκο Βασιλάκο, τον καλημέρα, καλό συνάδελφο. Καλή σα ημέρα, καλώ ήρθατε. Πάντα καλημέρα. τέτοια. Να σα έχουμε στην παρέα μα. μας. Ναι. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά όλοι. Να είμαστε καλά, να είναι μεγάλο βδομάδα, το βασικό μεγάλο βδομάδα. Και να είμαστε καλά και να μπορούμε να είμαστε παντού. Πώ να είμαστε, δομάδα, παντού, είμαστε παντού. Γιατί όπω λε και εσύ εδώ στα θέματα που βλέπω, ανάψουμε καιρή. Ρί... Καλά, δεν υπάρχει. Online. Πώ γίνεται αυτό. Ιερά μονή Παντοκράτορο, ευλόγησαν κυρίε και κύριοι, μπαίνει διαδικτυακά και απολαμβάνεις ανάβοντα το κερί σου με φωτορεαλιστική απεικόνηση της φλόγας του κεριού. Η φλόγα του κεριού που βλέπετε τρεμοπέζει κυρίε και κύριοι, δεν είναι σταθερή. Είναι σαν να είσαι εκεί. Μέσα στην κατανικτική ατμόσφαιρα του μοναστηριού. Να το ζει το Πάσχα που στον Άγιο, στο Άγιο Νόρο, που δεν μπορούμε όλοι να πάμε, δεν μπορούμε. Η μισή γιατί δουλεύουμε, η άλλη μισή φίλου. η άλλη. Ναι. Το άλλο τρίτο του κόσμου του πληθυσμού γιατί δεν μπορεί να καταφέρει να κάνει το ίδιο ταξίδι. Οπότε, μπορεί τώρα πλέον δίνει τη δυνατότητα διαδικτυακά να απολαύσει και να ανάψει το κεράκι σου και να βάλει το ονοματάκι σου και να ανάβει και το για ποιον να δηλώσει το για ποιον ανάβει το κερί. Δεν είναι μόνο ότι προχωρήσει. ανάβει το κερί, Μάλιστα. είναι ότι δηλώνει και το όνομα. Λέω εγώ το ανάβω για τον Νικολάκη. Το ανάβω για τη Σάρα, για την Εύα, για τον Διονύση, για τον Κώστα καλή του ώρα, Λοιπόν, για όλου αυτού λοιπόν μπορεί να ανάψει διαδικτυακό κερί ναι. και να ζήσει την κατανοητική ατμόσφαιρα τη ιερά μονή Παντοκράτορο, γιατί είναι η μονή που το έχει υλοποιήσει, ε, μέσω διαδικτύου. Μάλιστα. Τώρα κύριε Βασιλάκο, τα fake news τα ξέραμε, τα μάθαμε. Τα deep fakes τώρα τι είναι? Τα deep fakes είναι μια νέα πραγματικότητα, ακόμα πιο ε, περίεργη, διότι γίνεται ανασύσταση του προσώπου, το πρόσωπο εκφωνεί ξανά, το βλέπεις να μιλάει, τώρα βλέπουμε τον Μπάρα Ομπάμα και ουσιαστικά αυτά που λέει είναι... Προηχογραφημένε, προσχεδιασμένε αρλούμπες. Αλλά ναι, βλέπουμε ναι. άλλο πρόσωπο, δεν βλέπουμε το, το δικό του πρόσωπο, έτσι. Όχι, γιατί γίνεται η ανασύνθεση από ηθοποιό και τώρα πια αυτό το ξεπεράσαμε και γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη και πια έχουμε για πρώτη φορά εκφωνητέ στο Ντουμπάι και στην Ινδία, mm -hmm. οι οποίοι είναι μόνο τεχνητή νοημοσύνη. Α, θα μα πάρουμε τη δουλειά. Τη δουλειά μα, 300 εκατομμύρια θέσει εργασία εξαφανίζονται μέσα στην επόμενη δεκαετία. 300 εκατομμύρια. Σκεφτείτε δηλαδή πόσα επάγγελματα αλλάζουν, σε τι πολεμική ετοιμότητα πρέπει να είμαστε όλοι για να προλάβουμε να κάνουμε αυτό που κάνει τώρα το Οχάιο, που αρχίζουν και φτιάχνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί πάει το συμβατικό αυτοκίνητο στην Αμερική. Ναι, το έχουμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, να θυμάμαι Φέβαια. σωστά αυτό. Και Άλλα με φορά, του αυτό, Biden. αυτό που μα λέτε τώρα με τα deep fakes είναι ένα κάτι το οποίο ξεφεύγει, έτσι, εντελώ από ό,τι ξέραμε μέχρι η πρώτη νός. Δεν είσαι πια σίγουρο το τι βλέπει. Mm. Πρέπει να επιβεβαιώσει την πηγή σου, να κάνει αυτό που έκανε τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Θουκυδίδης, να γίνει βάσανο των πηγών. Πώς πήγαινε λοιπόν και ταξίδευε ο Θουκιδίδη και έλεγε: Ήρθε εδώ, μίλησε ο Περικλής, Τι είπε, τι δήλωσε, τι έκανε. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνει μόνο σου για να είσαι σίγουρο ότι αυτό που βλέπει είναι πραγματικότητα. Γιατί δυστυχώ η εικονική πραγματικότητα μέσω τη τεχνητή νοημοσύνης είναι γεγονό. Και θα σα πω ότι πλέον στην Εστλέ. Ισπανίας γίνονται οι πρώτες ενέργειες να υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, δικηγόρος που ελέγχει τις συμβάσεις. Αυτό στην Ισπανία τώρα που μιλάμε. Δηλαδή αυτό που ανοίγεται και αυτό που ξεκινάει είναι πέρα από κάθε φαντασία. Πραγματικά. Δεν είναι πόρτα για παράθυρο. Μπουκαπόρτα την βλέπω εγώ αυτή. Αυτό είναι για κάτι που δεν το περιμέναμε και κάτι το οποίο αλλάζει τελείως τα δεδομένα. Να δούμε όμω και στην πράξη και τώρα, κύριε Βασιλάκου, yeah. κατά πόσο θα λειτουργήσει αυτό. Γιατί εντάξει, μα φαίνεται αρκετά. Είμαστε προστατευμένοι εμείς στην Ελλάδα. Να ξέρετε ότι η αδράνεια που έχουμε υπολογίζεται στη δεκαετία με δεκαπενταετία. Δηλαδή για 10 με 15 χρόνια είμαστε ασφαλεί. Με τον ίδιο τρόπο που βλέπουμε ότι όταν γίνεται μια μεταβίβαση ακινήτου στην Αγγλία ή στην Αμερική ή σε άλλη χώρα γίνεται ψηφιακά, ακόμα η μεταβίβαση ακινήτου στην Ελλάδα yeah. πρέπει να περάσει από δημόσιους λειτουργούς και από τους άμεσους, άμεσους δημόσιους λειτουργούς, τους συμβολογράφους. Αυτό όμως δεν ισχύει για τις υπόλοιπε χώρες. Έτσι βλέπουμε ότι αλλάζουν τα δεδομένα και όπως αλλάζουν τα δεδομένα, μας δίνουν αυτό που λέμε έναν... Χρόνο προετοιμασία, buffer time. Ο χρόνο προετοιμασία διασφαλίζει ότι ο Έλληνα και η Ελληνίδα δεν θα την πατήσουμε. Για πώ όμω, για 15 χρόνια. Ε, αδελή, αδελή. Μετά τελειώνουν τα ψέματα. Πώ ξαναζωντανεύουν, κύριε Βασιλάκο, οι αρχαίοι φιλόσοφοι Έλληνε, με ποιο τρόπο. Ο πιο εύκολο τρόπο για να μιλήσετε για φιλοσοφία στα παιδιά είναι η τεχνητή νομοσύνη. Γιατί έχουν κάνει αναπαράσταση του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Ηρόδοτου, που γυρνάει και σου λέει ότι είμαι ο μπαμπά τη Ιστορία. Γύρισα τον κόσμο, πήγα στι πυραμίδε, μίλησα με του Αιγυπτίους. Εδώ είναι ωραία η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι, είναι ένα πολύ ευχάριστο και εύκολο τρόπο για τα παιδιά για να μάθουν. Αλλά σκεφτείτε τώρα τι σημαίνει αυτό για την αλλαγή στο εκπαιδευτικό περιβάλλον ενό δημοσίου σχολείου στην ναι, Ελλάδα. Εκεί μπλέκονται τα πράγματα. Και σκεφτείτε ότι τώρα ακόμα μιλάει αγγλικά, δεν μιλάει ακόμα ελληνικά. Δηλαδή, ο αρχαίο φιλόσοφο σε λίγο θα μπορεί να μιλήσει όλε τι γλώσσε του κόσμου mm -hmm. και θα μπορεί να επικοινωνήσει με όλου του πληθυσμού και να, τους, ε, να επικοινωνήσει το μήνυμά του. Αυτό για να γίνει λοιπόν χρειάζεται λίγο ακόμη χρόνο. Όταν γίνει γι' αυτό, φανταστείτε πόσο ξύλινο θα είναι ένα περιβάλλον <συμφίλωση> ενό σχολείου χωρί έξυπνο πίνακα. Εδώ, μέχρι την προηγούμενη βδομάδα που πήγε ο Πρωθυπουργό στου Αγίου Αναγύρου, υπήρχε μέσα στο σχολείο έξυπνο πίνακα. Αυτό γίνεται πια ε, σχεδόν υποχρεωτικό. Γιατί το παιδί έχει μάθει να βλέπει την ε, έξυπνη οθόνη. Τη φωτεινή οθόνη, την τρισδιάστατη οθόνη. Από οπότε μικρό. δεν μπορεί mm. να του πει μόνο κοίτα ένα πίνακα που είναι γραμμένο με κοιμωλία παρά μόνο αν χρησιμοποιήσει την αρχή τη έβρεση τη μνήμη από το Σιμωνίδη που έγινε όταν έγραφε στον πίνακα για να χαράξει ουσιαστικά στη βραχυπρόθεσμη μνήμη του, του ανθρώπου. Όταν γράφουμε αυτό που κρατάμε στο μυαλό μα για να μπορέσουμε να γράψουμε, mm -hmm. είναι αυτό που θυμόμαστε για πάντα. Αυτό ο εκπαιδευτική μέθοδο δεν αλλάζει. Αλλάζει όμω το όχημα, το εκπαιδευτικό όχημα, το φιλοσοφικό όχημα και πάμε... με τον έξυπνο πίνακα. Για πάμε παρακάτω στα. Τώρα θέματα, τι έχουμε, κύριε Βασιλάκο, ε, έχει, είναι πραγματικότητα το πρώτο εκτυπωμένο ξενοδοχείο. Τι είναι εννοούμε. πραγματικότητα πλέον υπάρχουν όπω θα δείτε χαρακτηριστικά. Συστήματα που εκτυπώνουν τα κτίρια. Ξεκίνησε από την Κίνα, έχει πάει σε όλο τον κόσμο, Εκτυπώνει το σπίτι ακριβώς όπως είναι στα σχέδια. Το βλέπουμε όλοι στις οθόνες μας. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο φτύνει μπετόν. Φτύνει μπετόν σε στρώσεις. Έφτιαξε το πρώτο ξενοδοχείο στον κόσμο, το οποίο είναι λειτουργικό. Κανονικό. Υπάρχει λειτουργή Όχι, και δέχεται κόσμο. Τώρα που Α, μιλάμε, κανονικό. μπορείτε να κλείσετε δωμάτια. Μες. Είναι το πρώτο εκτυπωμένο ξενοδοχείο στον κόσμο. Και είναι μπροστά σας. Και είναι φτιαγμένο όπως ήταν τα σχέδια, αποτυπώθηκε, εκτυπώθηκε. Ορίστε πόσες εργατοώρες, εργατοημέρες και οι δικότετε χάνονται ε, ο χτίστη, ο εσωτερικό, ο μπογιατή. Μα τόση ολοκά. ώρα που βλέπουμε το βίντεο, κύριε Βασιλάκο, δεν έχουμε δει άνθρωπο, μόνο μηχανήματα ρομπότ βλέπουμε. Μόνο οι μηχανήματα ούους. ρομπότ, καταλαβαίνετε ότι για να λειτουργήσει το ρομπότ κάποιο φροντίζει σίγουρα. να βέβαια. βάλει, ναι, αλλά αυτό έχει αλλάξει επάγγελμα γιατί ο παραδοσιακό μπογιατζής, να. ο παραδοσιακό ελοχρωματιστή, ο παραδοσιακό χτίστη, ο παραδοσιακό εδώ βλέπετε πρώτον ότι έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα δεδομένα που πια. Δεν υπάρχει σιγά σιγά τούβλο στον εσωτερικό τοίχο. Όλα γίνονται με γυψοσανίδε τσιμεντοσανίδες. σανίδε. Με τον ίδιο τρόπο, σε λίγο όλα θα γίνονται με εκτυπωτέ, φορητού εκτυπωτέ. Σε λίγο, μάλιστα, περιμένουμε συστήματα τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία θα χτίζουν και θα φροντίζουν τα σπίτια την ώρα που εμεί κοιμόμαστε. Γιατί αυτά τα συστήματα δεν χρειάζεται να κοιμηθούν. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι 24ωρο το σύστημα. Mm -hmm. Ηλεκτρικό ρεύμα χρειάζεται και κάποιον να του τροφοδοτεί τον πετό την πρωτή ύλη. Ναι. Απίστευτη Ο Άρη τώρα, όχι ο φίλο μα ο Άρη. Ο Άρη ο πλανήτη. Ο Άρη ο πλανήτη. Όλους. Είναι επισκέψιμο σε όλους σε τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση από φωτογραφίες που το Spirit, το Opportunity, το Endeavor και τα υπόλοιπα ρομποτάκια που ταξίδεψαν στον Άρη μπόρεσαν να φέρουν και να δημιουργήσουν εικόνες που καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε την εικόνα και την οπτική αναπαράσταση είμαστε έτοιμοι να ταξιδέψουμε και εκεί. Εξοικείωση του κοινού, εξοικείωση των επιστημόνων, εξοικείωση των αστροναυτών. Σε λίγο καιρό η πρώτη απικία θα είναι πραγματικότητα και βλέπετε ότι αυτές τις μέρες περιμένουμε η SpaceX του Elon Musk να στείλει... Πύραυλο και διαστημόπλαιο στη Σελήνη για να γίνει πραγματικότητα η πρώτη σελήνιακή απικία. Μετά την πρώτη σεληνιακή απικία, πηγαίνουμε στην απικία στον πλανήτη Άρη, γιατί η γη πολύ απλά δεν μας χωρά πια. Με την αύξηση του πληθυσμού, με ένα δισεκατομμύριο ανά 11 χρόνια που περιμένουμε το επόμενο, για να μην σα πω ανά 10 χρόνια, mm -hmm. σε λίγο δεν θα χωράμε. Να δούμε τώρα και κάποιε εικόνε πριν να κλείσουμε, κύριε Βασιλάκο, από το timelapse lapse τη Google Earth για το πώ αλλάζει ο πλανήτη. Ο, αλήθεια, ο πλανήτη αλλάζει και η αλήθεια είναι ότι αλλάζει με ρυθμό που πια δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι αλλαγέ έρχονται. Εδώ βλέπετε ένα δάσο πώ ήταν το 1984 και όπω περνάνε τα χρόνια, το δάσο σιγά 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 γίνεται καλλιέργειε, γίνονται οικήματα, χτίζονται πράγματα. Και μπορούμε να δούμε την εξέλιξη μπροστά στα μάτια μας και να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται με, τον, με το πράσινο οικοσύστημα, με την, με την αλλαγή τη γενική και με την συμβολή πάλι τη τεχνολογία. Πολύ ωραίε εικόνε. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλάκου, που ήσασταν και σήμερα μαζί μα. Να, να σα ευχηθούμε. Καλό Πάσχα, καλή ανάσταση να έχετε. Και πρώτο φω να είμαστε καλά. Ξαναπούμε θα τα θα ξαναπούμε πούμε σύντομα. Πολύ σύντομα. σύντομα, μπορεί και τη Δευτέρα μαζί, γιατί έχουμε καυτά δεδομένα που αφορούν κρυπτονομίσματα και επενδύσει Δευτέρα. Να μην μα χάσει κανεί. Και, και είναι και κάτι άλλο με τα αυτοκίνητα εκεί που θα πούμε. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Για να το δούμε και αυτό. Θα σα περιμένουμε. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλάκου, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και να ξεκουραστείτε. Καλή ανάσταση. Λοιπόν, Πάμε στον καιρό. Στον καιρό ο οποίο δεν μας τα λέει καλά τη μία μέρα. Καλύτερα ήταν χθε από τι προηγούμενε.